είναι η τελευταία μέρα του σχολείου για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, έτσι κυρία Μαράκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε, μια που μπήκε ο Ιούνιος, και να ευχηθούμε να είναι καλύτερο από το περσινό, και σίγουρα η αισιοδοξία μας πρέπει να αυξάνεται τώρα όσο έρχονται οι καλοκαιρινές μέρες, για να μας δώσουν έτσι μια ελπίδα ανάτασης. Είναι η τελευταία μέρα. Θα το κρατήσω ως ευχή, είναι θετικό. Είναι πολύ θετικό. Τα διαζώσεις που ξεκινήσανε πολύ πρόσφατα για τους μαθητές μας, για να έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν. Έχουμε τα παιδιά που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις πανελλήνιες, και είναι μια κρίσιμη περίοδος της ζωής τους, ή τουλάχιστον έτσι τους την έχουμε καλλιεργήσει ότι είναι μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ζωής τους, που θεωρητικά μπορεί να το σκεφτόμαστε έτσι, αλλά θα έπρεπε, αν ήμασταν περισσότερο ρεαλιστές, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν είναι αυτή και η κρισιμότερη περίοδος. Σας βούτυξα αμέσως στα βαθιά. Η κυρία Μαράκη, η προϊσταμένη του ΚΕΣΥ, 6.495 οι υποψήφοι στην Κρήτη βάσει των στοιχείων που υπάρχουν, 4.797 στα ΓΕΛ, εκ των οποίων 287 θα εξεταστούν προφορικά, 1.698 στα ΕΠΑΛ βάσει των στοιχείων της Γενικής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κρήτης, εκ των οποίων οι 251 θα εξεταστούν προφορικά. Με αρκετές αλλαγές: κατάθεση βιομηχανογραφικών, ελάχιστη βάση εισαγωγής, αύξηση του αριθμού των εισακτέων σε κάποιες σχολές, μείωση σε άλλες, ενημέρωση αποτελεσμάτων υποψηφίων με SMS, επαναφορά συντελεστών βαρύτητας του 2019 για τον υπολογισμό των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, και βέβαια, κυρία Μαράκη, υποψήφοι οι οποίοι θα μπουν μέσα να δώσουν εξετάσεις, αλλά θα πρέπει να έχουν κοντά τους το self-test, το PCR ή το rapid test και τα αποτελέσματά του. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά, αν πούμε ότι εμείς δυσκολευόμαστε, αυτά τα παιδιά τι θα πρέπει να λένε, ναι? Κοιτάξτε κυρία Δουλγεράκη, θεωρώ ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά που αγχώνονται, απλά το περιβάλλον, το αγχωτικό, δημιουργεί περισσότερες εντάσεις στα ίδια τα παιδιά. Δεν θα μείνω στα στοιχεία που είπατε, γιατί είναι μια πραγματικότητα το ότι τόσα παιδιά θα δώσουν, τόσα θα εξεταστούν προφορικά κτλ. Δεν νομίζω ότι διαταράσει πολύ την ψυχολογική τους κατάσταση, το τεστ ή οι λεπτομέρειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να εισέλθουν στη διαδικασία των εξετάσεων. Πλέον έχει γίνει μια κανονικότητα για τη ζωή τους. Δηλαδή, εδώ και καιρό έχουν συνηθίσει ότι πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα. Άλλα είναι τα προβλήματα. Είναι οι φόβοι που δημιουργήθηκαν με όλη αυτή την κατάσταση. Η πανδημία άλλαξε τη ζωή μας. Άλλαξε τη ζωή όλων μας και των παιδιών. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να συζητήσουμε το άγχος της διαδικασίας των πανελλαδικών ή οι φόβοι και οι φοβίες που δημιουργήθηκαν σε όλους μαζί και των παιδιών εξαιτίας της πανδημίας. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι υπήρχε μια συσσωρευμένη ένταση στο κοινωνικό πλαίσιο, η οποία οφειλόταν σε διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούνταν και από το εσωτερικό περιβάλλον και από το εξωτερικό όλων μας, ξαναλέω. Το τονίζω αυτό το όλων μας, γιατί συμπεριλαμβάνονται μέσα σε κάθε οικογενειακό πλαίσιο τα παιδιά, τα οποία θα πρέπει εκεί να δίνουμε το ενδιαφέρον μας και να προσπαθούμε να έχουν μια ποιότητα ζωής, ώστε όταν φτάνουν σε οποιαδήποτε διαδικασία, είτε λέγονται εξετάσεις, είτε κάποια άλλη διαδικασία κρίσιμη της ζωής τους, να είναι προετοιμασμένα. Δεν μπορούμε να μιλάμε κάθε χρόνο για τις πανελλήνιες και το πώς θα ενισχύσουμε την ψυχική ενθεκτικότητα των παιδιών, όταν αυτό δεν το έχουμε κάνει από πολύ πολύ πριν, από τα πολύ μικρά τους χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί, ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα, προετοιμάζουμε τα παιδιά μας με φροντιστήρια, με ενίσχυση στα μαθήματα τα οποία θεωρητικά τους αρέσουν ή μας αρέσουν, βάλτε το εισαγωγικά αυτό, και ενώ κάνουμε μια τεράστια προετοιμασία, που θα έπρεπε αυτός να είναι ένας παράγοντας θετικής αποφόρτισης, δηλαδή να αποφορτίζονται τα παιδιά, γιατί θα ένιωθαν προετοιμασμένα φτάνοντας στις εξετάσεις. Τελικά, αντί να επιδρά θετικά αυτό στην ψυχολογία των παιδιών, μάλλον αρνητικά επιδρά η παρατεταμένη προετοιμασία. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι αυτό. Το άλλο είναι η πανδημία. Η πανδημία που ήρθε να αλλάξει, να εντείνει τις εντάσεις που είπα πριν ότι υπήρχαν και να αναδείξει προϋπάρχοντα προβλήματα, τόσο στο οικογενειακό πλαίσιο όσο και στο κοινωνικό ευρύτερα. Υπήρχε ένας εγκλεισμός.
ξαφνικός εγκλισμός. Που θα πει ο εγκλισμός ότι θα πει από μόνος, με απομονώνει και προσωπικά και κοινωνικά. Απομόνωσε λοιπόν τους πάντες από τους πάντες. Από τα οικεία μας πρόσωπα, τα αγαπημένα πρόσωπα, από τους φίλους, τις παρέες που έχουμε ανάγκη να επικοινωνήσουμε, να αποφορτιστούμε και να εκτονώσουμε τις εντάσεις μας. Προκάλεσε ή ενίσχυσε φόβους και φοβίες για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Είτε είχαν κάποιο πρόβλημα υγείας, είτε από φόβο μη τώρα αποκτήσουν και κάποιο πρόβλημα υγείας. Τα παιδιά δεν είναι τόσο ανθεκτικά. Μάλλον οι μεγάλοι θα έπρεπε να είναι πιο ανθεκτικοί και δεν ξέρω κατά πόσο τα δεδομένα, τα στατιστικά θα μας δείξουν σε επόμενες μέρες, σε επόμενους μήνες, ποιοι ήταν τελικά πιο ανθεκτικοί ψυχικά. Γιατί η ανησυχία αυτή διατάραξε την κανονικότητά μας και των παιδιών, τα οποία τα παιδιά ένιωθαν ένα δίκτυο ασφάλειας στο οικογενειακό τους περιβάλλον, ένιωθαν ότι κάποιοι τους προστατεύουν, και αυτοί ήταν οι γονείς τους ή τα οικεία τους πρόσωπα, και ξαφνικά αυτό το δίκτυο διαταράχτηκε. Οπότε άρχισαν να νιώθουν αυτή την ανασφάλεια, το δικό τους πλαίσιο αυτό δεν είναι δεδομένο. Βέβαια αυτή η αποδιοργάνωση γενικά στη ζωή χιλιάδων ανθρώπων επέφερε αμφιβολίες, αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα, εργασίες χάθηκαν ξαφνικά, το χάθηκαν σε εισαγωγικά γιατί ήταν λίγο πρόχειρο, το οποίο σιγά σιγά λέγαμε ναι, σε τόσους μήνες, σε επόμενους μήνες. Βλέπαμε επιχειρήσεις να κλείνουν, που η προοπτική ήταν να ξανανοίξουν, αλλά μάλλον τελικά δείχνουν τα δεδομένα ότι μάλλον δύσκολα θα ξανανοίξουν, δεν έχουν τη δυνατότητα. Η εργασία είτε λοιπόν χάθηκε είτε άλλαξε μορφή. Και ερχόμαστε πάλι στην εκπαίδευση. Τα παιδιά σταμάτησαν να παίζουν, κυρία Δουλγεράκη. Τα μικρά παιδιά σταμάτησαν να παίζουν, αλλά κυρίως σταμάτησαν να διδάσκονται όπως πριν. Και ενώ πριν κάναμε τεράστιες προσπάθειες, όλοι μας, και οι διδάσκοντες και οι φορείς της εκπαίδευσης, να τα σταματήσουμε όσο γίνεται, να τα περιορίσουμε από κάτι το οποίο ήταν ζημιογόνο για την υγεία τους, δηλαδή όχι μπροστά στον υπολογιστή πολλές ώρες, τώρα ήρθαμε να τους επιβάλλουμε. Ερχόμαστε να το επιβάλλουμε και στα μεγάλα παιδιά, τα οποία είχαν το άγχος αυτό της εξεταστικής των πανελληνίων εξετάσεων, και τους λέμε πρέπει να είσαι στα περιόριστες ώρες εκεί. Το φροντιστήριο, το οποίο ήταν ένας ενισχυτικός παράγοντας για τα παιδιά, και αυτό σταμάτησε. Που ακόμα και αν δεν ενίσχυε το γνωστικό κομμάτι, ενίσχυε το ψυχολογικό σε μικρές ομάδες. Άρα λοιπόν και εκεί είχαμε μία, να το πούμε σε εισαγωγικά, τρυπούλα που διατάρασε την ψυχική του ισορροπία. Φοβάστε ότι όλο αυτό θα αποτυπωθεί στην απόδοσή τους? Θα έχει επηρεάσει ήδη. Αλλά και η εργασία των γονιών συνέθινε σε αυτό. Δηλαδή, ενώ πριν ήταν διαφορετικά τα δεδομένα στην εργασία, στους ρυθμούς, άλλαξαν και τα δύο και επιβλήθηκε ένας νέος προγραμματισμός, ο οποίος επηρέασε τώρα τον προγραμματισμό των παιδιών. Γιατί οι γονείς τους αναγκαζόταν να βρίσκονται σπίτι μαζί με αυτά. Δηλαδή, σαν να λέγαμε, κάναν συνεκπαίδευση στο σχολείο μαζί. Ένα σχολείο στο σπίτι και μία εργασία στο σπίτι, που και τα δυο έπρεπε να δουλεύουν. Άρα λοιπόν υπήρχε όλο αυτό το κομμάτι και ταυτόχρονα μια άλλη αποδιοργάνωση, απομάκρυση από οποιαδήποτε δημιουργική ή ψυχαγωγική δραστηριότητα, η οποία λειτουργούσε αγχολητικά. Άρα λοιπόν η ψυχική ενθεκτικότητα που προσπαθούσαμε να χτίσουμε τα τελευταία χρόνια που ήταν διαταραγμένη, κλονίστηκε και πάλι και μάλιστα πολύ περισσότερο. Τώρα θα μου πείτε, πολύ καλά τα λέτε. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα πρέπει να κάνουμε ένα νέο επαναπροσδιορισμό τόσο των στόχων, των μελλοντικών μας προγραμματισμών, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε και που βλέπουμε ότι κρατήθηκαν δυνατοί. Και ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Πιστεύω δηλαδή ότι οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο ποσοστό, θεωρούσε τα πάντα δεδομένα. Ήρθε η πανδημία να δείξει ότι μάλλον ελάχιστα πράγματα ή τίποτα δεν είναι δεδομένο και πρέπει να επαναπροσδιοριστούμε ως προς τα σημαντικά, τα δεδομένα και την ποιότητα ζωής. Και εδώ θα βάλω και τις εξετάσεις για να πάω πάλι στο θέμα όπου ξεκινήσατε. Είναι η στιγμή, η κατάλληλη ευκαιρία τα παιδιά να μάθουν τον τρόπο αντιμετώπισης άλλων εξετάσεων, άλλων δύσκολων διαδικασιών στη ζωή τους. Δηλαδή στην πορεία της ζωής τους καλούνται να δώσουν πολλές εξετάσεις, να αντιμετωπίσουν πολλά εμπόδια, πολλές δύσκολες στιγμές. Άρα λοιπόν οι εξετάσεις, αν τα συγκρίνουμε με αυτά που χάσανε στην πανδημία ή που κινδύνευσαν να χαθούν, θα δουν ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία οι γονείς
και όσοι είναι γύρω από τα παιδιά, τα οποία θα πάνε σε μία αίθουσα αύριο να γράψουν ένα κομμάτι από τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία τόσο καιρό προετοιμάστηκαν. Δηλαδή να πιστέψουν στις δυνάμεις τους, να πούνε προετοιμαστήκαμε, τόσο καιρό προετοιμαζόμαστε. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε δυνατοί, ενεργοποιώ τις δυνάμεις μου και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Οι αρνητικές σκέψεις πρέπει να αποβάλλονται προς στιγμήν, γιατί υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα που τα ζήσαμε, τα είδαμε. Νομίζω το δώσατε το μήνυμα. Άλλο το μήνυμα της ζωής, άλλο το μήνυμα για τις εξετάσεις. Αναθεωρώντας, πας και με περισσότερη ψυχραιμία να γράψεις. Ακριβώς θα πρέπει να ενισχύσουν αυτή την ψυχραιμία και τη διαχείριση της ψυχικής τους αναστάτωσης που νιώθουν αυτόν τον καιρό. Και να καταλάβουν ότι, okay, θα μπω μέσα, θα ενισχύσω αυτό που λένε δύναμη, την έχω μέσα μου, απλά πρέπει κάθε φορά να την ενεργοποιώ και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Έτσι. Έχω την υγεία μου, κατάφερα να βγω από όλη αυτή την πανδημία δυνατός, γιατί θα μπορούσε η οικογένειά μου να έχει απώλειες, εγώ, φιλικά μου πρόσωπα. Αν όλα αυτά τα κατάφερα μέχρι τώρα να μην συμβούν, τώρα είμαι εδώ, δίνω μία εξέταση, η οποία είναι τώρα και σε λίγες μέρες θα έχει περάσει, και νομίζω θα βγω δυνατός και από αυτό. Είναι ένας άλλος τρόπος σκέψης και μακάρι έτσι να το σκεφτούν οι ενήλικες για να μεταφέρουν το μήνυμα στα δικά τους τα παιδιά και μέσα από την οικογενειακή αιστεία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό το τελευταίο μήνυμα το οποίο περάσατε, κυρία Μαράκη. Ναι, να πω, κυρία Δουλειράκη, όμως, ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση, επειδή αναφερθήκατε στους αριθμούς των παιδιών που καλούνται να δώσουν εξετάσεις και για προφορικές και για γραπτές και για ειδικά μαθήματα. Επειδή το άγχος είναι ένα συνέστημα το οποίο προκαλείται από άλλα συναισθήματα, έχουμε η Περιφερειακή Διεύθυνση εδώ και χρόνια, μαζί με τα ΚΕΣΥ της Κρήτης, τα τέσσερα ΚΕΣΥ, έχει συγκροτήσει ένα τμήμα το οποίο υποστηρίζει ψυχολογικά τα παιδιά και όχι μόνο, και συμβουλευτικά ως προς την επιλογή της σχολής, των επιλογών που θα έχει να κάνει. Υπάρχουν λοιπόν οι γραμμές σε κάθε ΚΕΣΥ, του αντίστοιχου νομού, του ΚΕΣΥ Ηρακλείου, του ΚΕΣΥ Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, όπου τα παιδιά μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο και να μιλήσουν με τους υπεύθυνους, που είναι αρκετά έμπειροι στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Έχουμε τρία άτομα τα οποία δουλεύουν χρόνια το κομμάτι αυτό. Είναι ενημερωμένοι για τις σχολές, είναι ενημερωμένοι για τις λεπτομέρειες, τις αλλαγές που αναφέρατε, οι οποίες δυστυχώς, θα έλεγα, κάθε χρόνο βρίσκουμε μπροστά μας, και μπορούν να μιλήσουν και να καθοδηγηθούν και να φύγει το άγχος, το περίσσιο άγχος. Επίσης έχουμε γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία τουλάχιστον στο δικό μας και εσύ λειτουργεί Τρίτη-Πέμπτη, 12 με 3, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα μας και να βρουν όλα τα τηλέφωνα για να τα πω, δεν θα τα θυμούνται τώρα. Το κάθε και εσύ υποστηρίζει και άλλη μέρα, οπότε καλύπτουμε όλες τις μέρες. Επίσης να αναφέρω ότι αυτή ήταν μια πρακτική πολύ καλή, την οποία έχουμε υιοθετήσει και το Υπουργείο Παιδείας, έστω και ξαφνικά, δεν θα θέλω να το λύσω αυτό, πήρε αυτή την καλή πρακτική και την προηγούμενη εβδομάδα κατά κάποιο τρόπο το επέβαλε, το παρακίνησε τα υπόλοιπα και εσύ με εγκύκλιο να υιοθετήσουν και αυτή τη γραμμή υποστήριξης και για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ψυχολογική υποστήριξη. Και μέσα η εγκύκλιος αναφέρει ότι μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο οποιοδήποτε και εσύ και να μιλήσουν, να ζητήσουν βοήθεια, είτε οι γονείς είτε τα παιδιά. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό για τις υπόλοιπες μέρες, και έχει ξεκινήσει ήδη από τη 15 του Μάη. Νομίζω ότι είναι μια καλή έτσι, διαδικασία υποστήριξης. Βοήθεια, ακριβώς, ναι. Υποστήριξης των παιδιών και οικογενειών. Ναι, παιδιών και οικογενειών, ακριβώς. Και νομίζω ότι από ό,τι έχω δει τώρα τα στατιστικά που καταγράφονται, οι περισσότεροι είναι γονείς που παίρνουν. Μάλιστα. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, ακόμα πιο ενθαρρυντικό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μαράκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.